Θα πάμε λοιπόν στην συζήτησή μας αυτοδιοικητικού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα για την περιφέρεια Ηπείρου με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, που έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του Ηπείρου στη Βιέννα. Κύριε Περιφερειάρχε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα για μία ακόμη φορά να συνομιλήσουμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάντως η αλήθεια είναι έτσι για να πάρουμε λίγο να συνδέσουμε και με το ρεπορτάζ το προηγούμενο. Η τρέχουσα αυτοδιοικητική θητεία έτσι στιγματίστηκε από τα 2,5 χρόνια της πανδημίας. Πραγματικά δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις, αν θέλετε, που και η περιφέρεια έβαλε πλάτη σε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ως περιοχή. Σε όλα βάλαμε. Και στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό που φτιάξαμε, τα εξωτερικά ΤΕΠ. Όλα αυτά βοήθησαν πάρα πολύ και ο κόσμος πέρασε μια κατάσταση την οποία όμως δεν την έχει ξεχάσει ακόμα και βλέπετε ότι είναι μόνοι μας μια ψυχολογική πίεση. Όλα αυτά δημιουργούν καταστάσεις και εμείς μην νομίζετε ότι χρηματοδοτικά βοηθηθήκαμε από το κεντρικό κράτος όπως παλιότερα, γιατί πάρα πολλά χρήματα πηγαίνουν ακόμα σε άλλες ανάγκες που υπάρχουν. Και το πιο εύκολο, ας πούμε, είναι εμείς να μείνουμε απ' έξω από την όλη κατάσταση. Πόσο δυσκόλεψε, αν θέλετε, ακριβώς επειδή κληθήκατε, αν θέλετε, και ως περιφέρειες και ως δήμοι, ακριβώς να βάλετε πλάτη σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, πόσο πίσω μπορεί να ήρθε όποιος προγραμματισμός και σχεδιασμός υπήρχε με την έναρξη της θητείας, κύριε Καχρημάνη? Εγώ θα σας πω ένα απλό. 45 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ έφυγαν για τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά έλειψαν από κάπου. Είχαμε πολλά προβλήματα και το ΠΟΔΟΕ το εθνικό από 50 εκατομμύρια είχε φτάσει στα 12. Καταλαβαίνετε ότι κληθήκαμε να λύσουμε θέματα βγάζοντας από τη μία τσέπη και βάζοντας την άλλη. Όλο αυτόν τον καιρό ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά με τη βοήθεια όλων των υπηρεσιών βγήκαμε πέρα. Φτάνοντας έτσι ένα χρόνο περίπου πριν το τέλος της τρέχουσας θητείας, κύριε Καχρημάνη, και με αυτά τα δεδομένα, αν θέλετε, προβλήματα, είστε ικανοποιημένος για όσα προχώρησαν από πλευράς της Περιφέρειας Ηπείρου? Εντάξει, η Περιφέρεια Ηπείρου αυτή την τετραετία προχωράει και παλεύει θέματα που κάποτε δεν τα είχαμε σκεφτεί, ας πούμε. Όπως είναι το πάρκο έρευνας και τεχνολογίας, όπως είναι άλλα θέματα, ας πούμε, η Νιάρχου είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο. Παλέψαμε και δώσαμε σε πολύ καλή μορφή την μελέτη από το Γιάννη Κακαβιά και τελικά το ίδιο το κράτος ήρθε και πήρε τους μελετητές τους δικούς μας και τους χρησιμοποίησε ώστε να φτάσει στο επίπεδο που αρχές του έτος το πολύ ή τέλη του έτους θα δημοπρατηθεί το έργο στον αέρα και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με 290 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Τώρα φτιάχνουν τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων αυτή τη στιγμή. Παραδίδεται και αυτή. Έδωσαν το κτηματολόγιο από το Γιάννηνα μέχρι την Κακαβιά. Υπάρχει θέμα στο κτηματολόγιο που δεν έχει γίνει από το Καλμπάκι στην Κακαβιά. Μέχρι το Καλμπάκι έχει δοθεί το κτηματολόγιο. Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα έργα, αμέτρητα έργα, έχουν δουλευτεί αυτή την εποχή. Και περιμένουμε, ας πούμε, και από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε υποβάλει μια σειρά μελετών για δύσκολους δρόμους που χρειάζονται ασφάλεια, είναι κόμβι, είναι ο δρόμος που έχουμε έτοιμη τη μελέτη από τα Πηγάδια μέχρι την Πλάκα, σε επίπεδο λίγο καλύτερο από το κομμάτι Τέροβο-Πηγάδια. Εκεί είχαμε ένα θέμα, είχαμε μια κατολίσθηση, η οποία τώρα δίνουμε την τελική λύση προτού να βγούμε στα Πηγάδια. Είχαμε διαφωνίες για το τι ακριβώς θα κοστίσει αυτό. Γενικά οι υπηρεσίες έχουν κάτσει στο ύψος των περιστάσεων και εγώ θέλω να τις ευχαριστήσω. Και οι υπηρεσίες του αναπτυξιακού νόμου, των διάφορων μέτρων που είχαμε εκεί, γιατί ήμασταν η μόνη περιφέρεια που αντιμετωπίσαμε το ΕΣΠΑ που ήταν μέσα από αυτά που διαχειριστήκαμε ως περιφέρειες. Δεν τα δώσαμε στο ΕΦΑΠΑΕ. Είμαστε η μόνη περιφέρεια που τα δούλεψε μόνη της. Βέβαια τώρα έχουν βγάλει νομοθεσία ότι όλα θα δοθούν στον ΕΦΑΠΑΕ. Εγώ όμως πρέπει να λέω ευχαριστώ στους υπαλλήλους γιατί υπερέβησαν αυτόν για να φτάσουμε σε κάποιο επίπεδο.
Επίσης, αγωνιστήκαμε πάρα πολύ στα θέματα του πρωτογενούς τομέα. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχουμε ανεβάσει πολύ την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών που έχουν αυτές οι μονάδες, οι οποίες είναι άνθρωποι του μόχθου. Και θέλω να πω ότι και η αλλαγή που έγινε ώστε από το ΓΕΑ επιχειρήν να περάσει στο gov.gr το θέμα, είναι μεγάλη αλλαγή που γίνεται. Βγαίνουν έξω αυτοί που δεν είχαν τίποτα. Ακούσατε για 7 περιπτώσεις, οι 7 είναι 1.007. Καθαρίζει το σύστημα και θα πάρουν χρήματα μόνο αυτοί που πρέπει να πάρουν. Γενικά, εγώ είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί είχαμε και μια πενταετία που πέρασε στα έργα τα μεγάλα και στα διευρωπαϊκά δίκτυα που δεν έγινε τίποτα στην περιοχή μας και δεν πάτησε καμία μελέτη από ό,τι ήταν στο 10. Δηλαδή, αυτός ήταν ο δρόμος από τον Κόμβο, από την Καμπή προς την Πρέβεζα, μέσα από τον Γέφυρα Καλογύρο, το Παραθαλάσσιο, το Γιάννηνα Κακαβιά, αυτά τα έχει αναλάβει το Υπουργείο. Δυστυχώς αυτά δεν έγινε τίποτα, και εκεί τρώγαμε και κοροϊδία. Θα σας θυμίσω μόνο παραμονές εθνικών εορτών που πήγαμε να κάνουμε προγραμματική σύμβαση για το κομμάτι Γέφυρα Καλογύρου μέχρι Κόμβο Καμπής. Και προτού να λήξει η θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης, ο τότε Γενικός Διευθυντής μας έστειλε χαρτί ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα έτοιμο, τι προγραμματική να κάνουμε. Όλα αυτά μας πείραξαν, αλλά έχουμε τελειώσει και τελειώνουμε όλες τις αποχετεύσεις μέχρι 2.000 κατοίκους, εκτός από το Κανελάκι, την περιοχή Κανελακίου εκεί, την ευρύτερη και της Αμμουδιάς, που τώρα βοηθάμε εμείς να τελειώσει η μελέτη. Όλα τα παραθαλάσσια τα τελειώσαμε. Τελειώσαμε, αρχίσαμε και ασχοληθήκαμε με τα λιμάνια παρά που δεν ήταν, δηλαδή, όχι να μην τα πω λιμάνια γιατί είναι μεγάλη κουβέντα λιμάνια, ασχοληθήκαμε με τα αλλιευτικά καταφύγια, τα οποία δυστυχώς δεν υπήρχε καμία άδεια. Και αυτά ανήκανε στους ΣΟΤΑ του πρώτου βαθμού μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Κάνουμε εμείς τις μελέτες και βρίσκουμε προγράμματα να τα εντάξουμε. Γενικά γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά που γίνεται. Δεν γίνεται ίσως σε καμία περιφέρεια της Ελλάδος τόσο πολύ δουλειά. Αλλά η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ και ποτέ δεν λέμε ότι... Είστε ικανοποιημένος. Ναι, αλλά μου είπανε αυτές τις μέρες κάποιοι υπάλληλοι δεν μπορούμε άλλο. Το λέω δημόσια αυτό γιατί εντάξει έχουμε βάλει πολλά στο... Όλα τα αρδευτικά τα ανεβάζουμε κατηγορία. Κοιτάμε να τους βάλουμε, γιατί στην Ελλάδα ένα απλό που έπρεπε να σκεφτούν τα αρμόδια υπουργεία ήταν όλα τα αρδευτικά που δουλεύουν από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο που η Ελλάδα έχει ήλιο να έχουν φωτοβολταϊκά. Το τόσο απλό στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Καταλαβαίνετε, κάναμε μελέτες σε πάρα πολλά από αυτά και σήμερα σε κάποια έχουν αφαιρέσει τους μετρητές ιδεοί και μας δημιουργείται πρόβλημα. Δεν πρέπει να πάω Αθήνα πάλι να τα λύσουμε. Ξέρετε, είμαστε σε ένα κράτος το οποίο πολλές φορές οι υπηρεσίες του ενός Υπουργείου με το άλλο δεν συνεργάζονται και αυτά τα βρίσκουμε εμείς οι μικρότεροι μπροστά μας. Κύριε Καχρημάνη, να επιστρέψω σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία, από τα έργα στα οποία αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα. Και να ξεκινήσουμε το Ιωάννα Κακαβιά, επειδή είπατε ότι μέχρι τέλος του έτους υπάρχει η διαβεβαίωση ότι θα έχει δημοπρατηθεί το έργο. Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα και με μία ανάρτησή σας, για μία ακόμη φορά κληθήκατε να δώσετε μία απάντηση για το τετράεκνος, τρίεκνος κτλ. Σας στεναχωρεί το γεγονός ότι, επειδή αναφερθήκατε και σε μία πενταετία που δεν έγινε τίποτα, σας στεναχωρεί το γεγονός να ασκείτε κριτική πάνω σε αυτό το ζήτημα την ώρα που φαίνεται το έργο να ξεμπλοκάρει? Θα είναι μισό, θα είναι κολοβό τελικά? Να το πω έτσι. Θα σας πω κάτι. Όταν στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής κληθήκαμε για το Γιάννηνα Κακαβιά και για τα άλλα τα δίκτυα, τα διευρωπαϊκά της Υπήρου, είχε έρθει και ο κύριος Καραμανλής και εκεί για πρώτη φορά ακούσαμε την κουβέντα ότι η δρόμη αυτή δεν μπορεί να γίνει κανένας τετράεχνος. Μείναμε άγαλμα. Γιατί ποτέ ο κύριος Πίρτσης, 5 χρόνια υπουργός, δεν είχε πει
ότι από ευρωπαϊκής πλευράς άλλαξαν οι συνθήκες και ώστε με την κυκλοφοριακή φόρτιση που είχαν μετρηθεί αυτοί οι δρόμοι δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν τετράγωνα. Μόνο αυτή η κουβέντα μας συντάραξε. Στην αρχή το Υπουργείο και οι υπάλληλοι έλεγαν θα γίνει ένας δρόμος δίχνος με λέα από τη μία και λέα από την άλλη. Εμείς διαφωνήσαμε σε αυτό. Δεν σας κρύβω ότι έγιναν και μάχες μεγάλες, αλλά εγώ δεν τα βγάζω αυτά στον αέρα. Τελικά πίστηκε το Υπουργείο, πρώτον, όλη η κόμβη να είναι σε επίπεδο τετράγωνου δρόμου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολύ εύκολα έναν τρίγωνο το κάνει τετράγωνο. Δεύτερον, ο δρόμος θα γίνει τρίγωνος. Και τρίτον, θα υπάρχει New Jersey, δηλαδή αυτό το τσιμεντένιο που θα χωρίζει όπου είναι οι δύο και η άλλη λωρίδα ώστε να έχει ασφάλεια. Αυτό είναι μια πολύ καλή κατεύθυνση και ο δρόμος θα είναι κλειστός. Δηλαδή θα υπάρχουν σύρματα όπως υπάρχει στον τετράγωνο. Δεν θα μπαίνει τίποτα και θα έχει και παράπλευρο δίκτυο. Αυτό είναι καλή η δουλειά που έγινε για τον Γιάννη Κακαβιά. Όμως εμείς αναλάβαμε πλέον επίσημα να κάνουμε τις μελέτες από τον Καμβή Φιλιππιάδος προς... μέχρι εκεί που είναι η παράκαμψη της Νικοπόλεως, η οποία έχει δημοπρατηθεί και αυτή. Και σήμερα είχαμε μια σύσκεψη στο γραφείο και είπα ότι δεν προχωράτε τόσο γρήγορα στην εταιρεία που έχει πάρει το έργο. Και εμείς θα αναλάβουμε επίσης από τα παραθαλάσσια, όσα έχει μελέτες του Υπουργείου, να τα έχουμε έτοιμα, ώστε με την πρώτη ευκαιρία να τα εντάξουμε κάπου. Μάλιστα. Πάρκο έρευνας και υψηλής τεχνολογίας, κύριε Καχρημάνη. Είχαμε την περασμένη Παρασκευή την έγκριση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και γι' αυτό το έργο πολλά υπόθηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πράγματα που φαντάζομαι ως έναν βαθμό μπορεί και να σας στεναχώρησαν, μπορεί και να σας πλήγωσαν. Γιατί από την πρώτη στιγμή είχατε βάλει ψηλά τον στόχο για το συγκεκριμένο έργο. Νιώθετε μία ικανοποίηση μετά την προχθεσινή εξέλιξη? Εγώ πρέπει να σας τα πω όλα με τη σειρά. Πρώτον, έχουμε ένα τεχνολογικό πάρκο σήμερα, έτσι. Όταν κάποια στιγμή μέσα μπήκανε διάφορες εταιρείες θερμοκοιτίδας, που τις λέμε, θερμοκοιτίδες, αυτές οι εταιρείες σηκώθηκαν και έφυγαν. Γιατί αυτό έβαζε από παντού απάνω νερό. Έμπαιναν μέσα στις μπρίζες, στους διακόπτες, στα κουτιά διακλαδώσεως, γέμιζαν νερά. Έφυγε ο κόσμος. Ήρθε τότε ο κύριος Πομόνης που ήταν πρόεδρος και ο καθηγητής, τώρα πρέπει να είναι ομότιμος, και μου είπε βοήθα. Και βοήθησα και πλέον δεν έβαζε νερό. Με το που δεν έβαζε νερό ήρθε η P&I και άρχισε και νίκιαζε εκτάσεις. Μπήκε δε και η αρχιτεκτονική, την οποία βοηθήσαμε εμείς μετά να μετασυνεργαστεί στο Παπαζόγλιο. Η P&I έχει δώσει μέχρι σήμερα περίπου 200 θέσεις εργασίας. Είχατε παρακολουθήσει την πενταετία που έδειξε που έχει στα Γιάννηνα, που εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ από αυτό. Μετά ήρθε η Team Dior, μετά ήρθε η Best Secret. Είναι τρεις εταιρείες. Τώρα έρχεται η Deloitte, έχουν αρχίσει οι Αμερικάνικες. Γίνεται ένα συνέδριο στις 17 και 18 Νοεμβρίου εδώ στα Γιάννηνα, στο οποίο είναι στην καινοτομία και σε αυτά, τα οποία τα Γιάννηνα παρουσιάζουν το μεγαλύτερος πόλος. Γιατί ήρθαν οι εταιρείες, το Λιόι ξυπνάει τον Αγωγιάτη. Εμείς πήραμε αυτά τα 40 στρέμματα, αλλά εμείς δεν τα βλέπουμε ότι θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Όλος ο κόσμος γύρω, αν αυτό ξεκινήσει και θα έχουμε εμείς κάνει αυτή τη δουλειά, θα γεμίσει όλη η ευρύτερη περιοχή με τέτοια. Άρα προς τι να αντιμαχόμαστε εμείς κάτι άλλο που κάποιος άλλος έχει σκεφτεί? Εμείς θέλουμε να αναπτυχθεί ο τόπος. Εκεί βρήκαμε πλήρη συμπαράσταση από τον Πρωθυπουργό και από τους αρμόδιους υπουργούς. Τώρα έχουμε φτάσει, επειδή χρειάζεται, γιατί θα έχουμε έσοδα στο μεγαλύτερο τμήμα, γιατί ένα τμήμα θα έχουμε και εταιρείες οι οποίες θα είναι όπως σε θερμοκοιτίδες που ήταν οι άλλες, ας πούμε, και συνεργασία ένα κομμάτι με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι θα μπουν αυτές οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Αυτές οι εταιρείες θα πληρώνουν ενοίκια. Κατόπιν αυτού βάλαμε την εταιρεία Ήπειρος, η οποία είναι πιο κοντά σε εμάς, που έχουμε πάνω από το 50% η περιφέρεια Ήπειρου τις μετοχές. Έχουν και οι υπόλοιποι δήμοι, έχει και το επιμελητήριο. Δεν είναι ξεκομμένη η Ήπειρος από το επιχειρήν της Ήπειρου και γενικότερα,
Αλλά ο κανονισμός λέει ότι θα πάρουν το 50% από το ανάκαμψης και πρέπει το 25% εμείς ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 25% θα το πάρουμε από τράπεζα εμπορική. Τώρα, μας ήρθε χαρτί από τις κρατικές ενισχύσεις που λέει ότι μπορούμε να το πάρουμε με τη μόνη διαφορά ότι θα μας κόψουν από την επιχορήγηση ένα μικρό ποσό το οποίο εκφράζει τη διαφορά τόκου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την τράπεζα την εμπορική. Εκεί είμαστε σήμερα. Έχουμε περάσει τη μελέτη των 14.600, η οποία ήταν άριστη μελέτη από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή των Αθηνών, όχι των Ιωαννίνων, γιατί πάνω από 5.000 τετραγωνικά περνάνε στην Αθήνα. Και περπατάμε. Τώρα που είχε έρθει 28 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, μου είπε: αν έχεις κάπου ένα πρόβλημα, θα με πάρεις τηλέφωνο. Ο Πρωθυπουργός έχει έρθει σε επαφή με όλους αυτούς. Είχε γίνει στις 9 Τρίτου του 2020 ένα φόρουμ γερμανο-ελληνικό στο Βερολίνο, στο οποίο ήταν τότε και η κυρία Μέρκελ. Παρουσιάστηκε πώς ήρθαν αυτές οι εταιρείες στα Γιάννηνα. Επίσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Ρόκενχάουζ, ο υπεύθυνος της Περμήρα, που είναι αυτές οι εταιρείες έχουν σχέση με την Περμήρα, η οποία είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός, έδειξε στο Μακεδονία Παλάς πώς ήρθαν στα Γιάννηνα και τότε είπε ο κύριος Γεωργιάδης, Γιάννηνα Θεσσαλονίκη 1-1. Εγώ θα πω 1-0, γιατί η Θεσσαλονίκη παρουσίασε ήδη πρόβλημα, δεν έχει βγάλει καμία άδεια, δεν έχει κάνει σχέδια. Αλλά έχει γίνει προσφυγή στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο Επικρατείας, ότι εκεί η περιοχή δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει από οικολογικής πλευράς. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι και η Θεσσαλονίκη να κάνει και όλη η Ελλάδα να κάνει. Εμάς μας νοιάζουν τα Γιάννηνα που βγάζουν ένα επιστημονικό προσωπικό που το είδαν κάλλιστο οι ενδιαφερόμενοι και ήδη οι μισθοί εκεί είναι πάνω από 2.000. Ξέρετε, πάνω σε συζήτηση να σου λέει ο υπεύθυνος αυτών των εταιριών ότι εμάς μας ενδιαφέρει που θα πάνε τα Σαββατοκύριακα να περάσει καλά το προσωπικό μας. Μας ενδιαφέρει η γραμμή με τη Γερμανία και δι με τη Φραγκφούρτη. Βέβαια, τώρα που κάναμε τη συζήτηση με την Aegean, μας είπε ότι είναι λίγο δύσκολο, θα το δούνε και για τη Φραγκφούρτη. Οι ίδιοι βάζουν και κάποια λεφτά για Φραγκφούρτη. Ήρθε και ο δήμαρχος προχθές που ο κύριος Αξούργος. Μιλάμε και για άλλα αεροδρόμια. Και δεν σας κρύβω ότι μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό για εταιρείες χαμηλού κόστους. Μου είπε να κάνουμε προσωπικά εγώ με τον δήμαρχο. Και εγώ θα βάλουμε και τους ξενοδόχους σε ένα έγγραφο, το οποίο θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά για εταιρείες χαμηλού κόστους για τα Γιάννηνα και από Γερμανία και από άλλα μέρη. Γίνεται αγώνας. Δεν τα λέμε γιατί καλύτερα είναι το σιγάν παρά του λαλίν, γιατί πολλές φορές βλέπουμε και εμπόδια στον δρόμο μας. Άρα λοιπόν, έχουμε 20 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά το πάρκο από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα η ίδια συμμετοχή. Άρα πάμε σε δάνειο, ουσιαστικά σε δανεισμό. 40 είναι ο προπολογισμός. Τα 9 είναι ΦΠΑ στις ιδιωτικές. Από το 49 που αναγράφεται στην απόφαση. Ναι, τα 9 τόσο, δηλαδή είναι 39 τόσο. Αλλά πάλι αυτό θα βγει σε δημοπρασία, θα πάρει έκπτωση. Εντάξει. Μην τα βλέπουμε τόσο τα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι, γιατί υπόθηκαν και άλλα πράγματα, ότι μία το βγάλαμε, λέγαμε 2 εκατομμύρια στον προπολογισμό. Και έφτασε στα 50. Ναι, να σας πω ένα απλό. Όταν θέλεις να οριμάσεις ένα έργο, το βάζεις με έναν τυπικό προπολογισμό στον προπολογισμό σου για να αρχίσεις να δουλεύεται. Τα άλλα είναι κουβέντες. Κύριε Καχρημάνη, μετά από αυτή την εξέλιξη και με τις όλες διαδικασίες που έχετε ήδη, όπως λέτε, ξεκινήσει, πότε εκτιμάτε ότι θα έχει μπει για τα καλά? Στο ελληνικό κράτος πρέπει να τελειώσουμε μέχρι τέλη του έτους, αλλά στο ελληνικό κράτος ποτέ δεν λες πότε. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν κάνετε έναν αγώνα δηλαδή, δρόμου για ο να... ο αγώνας αυτός είναι συνεχής. Προχτές που, επειδή εσείς μου είπατε για το ότι πέρασε αδά, εγώ δεν το είχα δει. Έτσι, μιλάμε στα ίσα, εγώ δεν έχω να κρυφτώ τίποτα. Πήρα τον κύριο Δήμα και μου είπε προσωπικά ο κύριος Δήμας ότι αυτό το έργο το πιστεύω περισσότερο από όλα τα έργα της Ελλάδος. Μάλιστα μου είπε ότι ξέρεις και κατά του ίμιση είμαι και η Πυρώτης. Η μάνα μου είναι από την περιοχή της Ζήτσας.
Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια και τον κύριο Δήμα και τον κύριο Κυριαζή της ΓΕΓΕΤ, γιατί αυτή είναι στα θέματα αυτά της έρευνας και τεχνολογίας, και τον κύριο Γεωργιάδη, όλους, γιατί έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Μάλιστα. Απορρίμματα. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δοθεί διορία μιας εβδομάδας ουσιαστικά. Ναι, κύριε Καχρημάνη, για να τα βρείτε με τους Δήμους και τον Φορέα. Εμείς είχαμε αναλάβει να στείλουμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Κοιτάξτε, ήταν απόλυτη στο Υπουργείο. Δεν συζητάω για τα υπολείμματα κλπ. Στα οποία θα σας πω μόνο μια κουβέντα. Από το 0,24 ευρώ, εμείς το κατεβάσαμε στο 0,15. Αυτός ήταν ο αγώνας μας. Ο υπουργός ήταν πολύ κάθετος, ο κύριος Τσακίρης, ο οποίος είπε ένα απλό. Κύριε, έχετε καταλάβει ότι σε λίγο θα πάρετε ένα δρόμο που θα είναι αγύριστος. Είτε για το εργοστάσιο που θα απενταχθεί, είτε και για τους ΜΑ που θα απενταχθούν. Εμένα μου είπε ότι οφείλεις αυτούς βάσει της διακήρυξης, κήρυξης, τα έχει διαβάσει όλα, να τους κήρυξε έκτο τους αναδόχους της προμήθειας. Και ο ίδιος απορούσε πως οι ανάδοχοι της προμήθειας είναι και οι ίδιοι που μεταφέρουν όλα τα απορρίμματα στην Ήπειρο. Αυτό λέει δεν συνάδει σωστή κατεύθυνση. Όπως επίσης μας είπε ότι και αυτό που έγινε με τους δημάρχους που δεν φέρναν τα απορρίμματα βάζουν σε κίνδυνο την απένταξη του εργοστασίου. Αυτός ο κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα, ναι, κύριε Καχρημάνη. Αλλά για 6 μήνες πρέπει να γίνει δουλειά η οποία... Είναι δύσκολο, δεν είναι απλή. Γιατί η άλλη πλευρά όλο λέει θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε και όλο μένουμε στα στάσιμα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Εκεί έγινε μια πρόταση στην αρχή οι ίδιοι που έχουν το εργοστάσιο να δουλέψουν και τους ΜΑ. Και αυτό το απέρριψε ο υπουργός, γιατί είπε αυτό είναι μη νόμιμο. Ήταν πολύ διαβασμένος στη συζήτηση ο κύριος Τσακίρης και ο κύριος Ζερβός. Και στο τέλος ποιον το φιλότιμο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Γραφάκος, είπε ότι μία πρόταση είναι εδώ πέρα για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, είναι η πρόταση του κυρίου Καχρημάνη. Και συντασσόμαστε όλοι με αυτή να πάμε να βρούμε λύση. Που θα το είχαμε, που ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό είναι διάστημα αυτό και ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη, ναι, κύριε Καχρημάνη. Απλώς, έτσι. Απλώς, χάσαμε χρόνο. Η αποκεντρωμένη μετά από 3 μήνες το ακύρωσε. Αλλά δεν έλαβε υπόψη ότι είχε, όπως και τώρα, στην αρχή ο Φώσδα έλεγε «Τι είναι αυτά, παραδώστε τα μηχανήματα και φύγετε αυτά που λένε στις συνεδριάσεις». Χωρίς να σκέφτονται τι διακήρυξεις υπάρχουν και τι έχουμε υπογράψει. Πρέπει να είμαστε όχι τι θέλουμε, τι μπορούμε. Και εγώ να σας πω ότι από αυτή την όλη ιστορία με τα... Με τα απορρίμματα είχαμε κάνει και εμείς λάθη στις διακηρύξεις, γιατί η διακήρυξη είναι Ευαγγέλιο, έτσι. Έπρεπε και εμείς κάποια πράγματα να τα προσέξουμε. Δεν τα προσέξαμε και θεωρώ ότι πρέπει το εξάμεινο αυτό να υπερβούμε αυτόν, να κλείσουμε αυτά όλα τα θέματα που υπάρχουν για να μπορέσει να πάρει μια νορμάλ κατάσταση το όλο σύστημα των απορριμμάτων στην Ήπειρο. Οπότε εσείς ως Περιφέρεια θα αποστείλετε ή αποστείλατε ήδη την προγραμματική σύμβαση στο Φορέα? Ναι, είχαμε αναλάβει εμείς όχι στο Φορέα, στον Υπουργό να στείλουμε. Στον Υπουργό. Και ο Υπουργός να την κρίνει και από εκεί και πέρα να φωνάξουμε και αυτούς από το Φορέα. Εγώ περιμένω. Έχει αναλάβει δε ότι θα έρθει, μπορεί και να έρθει και εδώ ο κύριος Γραφάκος να τελειώσει το θέμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά να πάμε στο ζήτημα της εξάμεινης δοκιμαστικής λειτουργίας και στη συνέχεια να παραδώσετε τα πάντα και να ερευνήσετε. Τι να τα κάνουμε εμείς, αφού δεν είναι δικιά μας δουλειά. Απλώς λέγαμε ότι δεν μπορεί μία απλή μεταφορά απορριμμάτων με τα κουτιά αυτά τα μεγάλα που ξέρετε, τα κοντέινερ, να θέλει και ψυχολόγους, να θέλει και μηχανικούς. Δηλαδή, πάω, φορτώνω το κυβόλιο, αυτή είναι μια δουλειά δημοσίας χρήσεως. Και σίγουρα θα πρέπει να λήξει άπαξ διαπαντός αυτό το ζήτημα, κύριε Καχρημάνη, όταν όπως έχετε πει πολλές φορές, δεν φέρνει το σύνολο των Δήμων τα σκουπίδια στο εργοστάσιο, ναι, αυτή τη στιγμή. Οι Δήμαρχοι, πρέπει να το πω και ευθέως, από τους 18 Δήμαρχοι, 15-16 συμφωνούσαν μαζί μας. Να μην πω, οι 15-16, ναι, 3 Δήμαρχοι δεν συμφωνούσαν. Μάλιστα. Είχαμε και την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού για να αλλάξουμε θέμα τις προηγούμενες μέρες της κυρίας Μεντώνη. Εξήρε σίγουρα
τον αγώνα που έγινε από την πλευρά σας και όλες τις ενέργειες για το ζήτημα των κλεμμένων εικόνων. Από την άλλη, όμως, αναφέρθηκε και στις 85, όπως είπε, προγραμματικές συμβάσεις, κύριε Καχρημάνη, με την περιφέρεια Ηπείρου. Ο μεγαλύτερος αριθμός είπε προγραμματικών συμβάσεων που έχει υπογράψει. 85 είναι τώρα. Τώρα. Συνολικά στο Υπουργείο πρέπει να είναι πάνω από 250. Δεν έχει άλλο η περιφέρεια. Τώρα αρχίζουν οι άλλοι και μαθαίνουν πώς γίνονται για να σώσουν τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία της περιοχής τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να τα κρύβουμε αυτά να τα λέμε. Εμείς έχουμε μια υπηρεσία η οποία έχει ειδικευτεί σε αυτά τα θέματα και παρουσιάζει πάρα πολύ καλές δουλειές. Γιατί αν δεν έχεις υπηρεσία μπορεί εσύ να θέλεις να κάνεις, αλλά άμα δεν ξέρουνε, δεν γίνεται τίποτα. Και οι πολιτιστικές διαδρομές, για παράδειγμα, δηλαδή, βλέπετε ότι θα γίνει το τζαμί, έτσι. Mm-hmm. Ποιος δούλεψε για το τζαμί και έφερε την κατάσταση εδώ? Δούλεψαν οι συνεργάτες μας, είτε αυτοί όλοι που ήταν τεχνικοί σύμβουλοι, είτε η υπηρεσία μας. Σε λίγο θα βγει το ΙΜΑΡΕΤ. Σε λίγο θα γίνει το κάστρο της Σκιάφας. Όλα αυτά είναι έργα δικά μας. Είναι δουλειά που έχει περάσει μέσα από τις υπηρεσίες μου με συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες. Και σε όλα τα έργα, οι εξωτερικοί συνεργάτες που έρχονται βοηθάνε και μαθαίνουμε και εμείς και άλλα πράγματα που δεν ξέραμε. Αλλά αυτό προϋποθέτει ενδιαφέρον και αγάπη, η οποία τη δείχνουν οι υπάλληλοι μας. Μάλιστα. Σίγουρα λοιπόν ένας πολύ σημαντικός, μεγάλος αριθμός έργων, πολιτιστικές διαδρομές θα συνεχιστούν και στη νέα προγραμματική περίοδο, είπε η Υπουργός. Είναι η κορονίδα, νομίζω, αυτό το έργο. Εντάξτε, έχουμε των έργων πολιτισμού. Υπόθηκε στη Λάρισα από τους Ευρωπαίους ότι η μόνη όχι η οποία δούλεψε άριστα ήταν αυτή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου. Είναι ολοκληρωμένη χωρική επένδυση. Εγώ θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μπένο. Μάθαμε πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Και επίσης ότι μέσα από αυτή την ΟΧΕ και από τα ΒΑ που ήταν μόνο Δήμος Ιωαννιτών, τώρα έχουμε βάλει τις 4 πρωτεύουσες και βάζουμε την περιοχή του Σουλίου με τον Χέροντα, βάζουμε την περιοχή της Κόνιτσας, τα Μαστοροχώρια μαζί με τα Ιαματικά Λουτρά και την περιοχή της παλιάς Κλειδονιάς, γιατί και εκεί έχουμε ιαματικό ενδιαφέρον. Και βάζουμε και από τα Τζουμέρκα την περιοχή του Περιστερίου με τα χωριά που υπάρχουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά τα βάζουμε για να κάνουμε κάποιες δουλειές που δεν έγιναν ποτέ. Γιατί είδατε, είχε πάει μια μέρα στην περιοχή της ορεινής Αργυθέας ο Πρωθυπουργός και αυτά όχι θα γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή όχι από το πρόγραμμα. Και μπαίνουν και τα κατάλληλα χρήματα σήμερα. Μπορείς πιο εύκολα να κάνεις αυτά γιατί υπάρχουν ενεργειακές αναβαθμίσεις, κτίρια, οτιδήποτε υπάρχουν με την κλιματική αλλαγή που μπορείς να κάνεις κάποιες άλλες. Όλα αυτά πρέπει να κάνεις δουλειές διάφορες. Μάλιστα. Έχετε συνεδρίαση την ερχόμενη Πέμπτη. Νομίζω έχετε αγωγό φυσικού αερίου Eastmenta, κύριε Καχρημάνη. Ήπειρος ακόμα περιμένει την έλευση του φυσικού αερίου, είναι η αλήθεια. Είμαστε πίσω από την Πίνδρο. Τι να κάνω. Γι' αυτό είχε και το θέμα του σιδηροδρόμου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι από όταν που είπε το επιτοχεύσαμε ο Χαρίλαος Τρικούπης, σταμάτησε οι τρύπες που είχαν ανοίξει τότε στην περιοχή του Καλαμπάκας. Εγώ την έχω παρακολουθεί στη μελέτη, η οποία θέλει μια ορίμανση. Mm-hmm. Μου είπε ο κύριος Καραγιάννης ότι τα 7,5 εκατομμύρια θα μπουν για να οριμάσουν οι μελέτες. Αυτό που με προβληματίζει μου είναι πού θα βρούμε τα λεφτά για να φτάσουμε μετά στην Ιγουμενίτσα. Του λέω μπορεί να βρεθεί ένας κολοσσός και να πει ότι εγώ το κάνω αυτό. Σίγουρα, σίγουρα γιατί είναι ένα σημαντικό έργο και αυτό, κύριε Καχρημάνη, το ναι, ζήτημα της. Βλέπετε, τώρα σύνδεσης. Έχουμε τελειώσει στην μια παλιά, πολύ παλιά αμαρτία που είναι το ιδιοπάτης βιοτεχνική περιοχή της Θεσπρωτείας, η οποία, ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το λιμάνι. Εμείς τώρα φτιάξαμε και πληρώσαμε περίπου σκάρτα 2 εκατομμύρια την Ένωση της Εγνατίας και από τις δύο μεριές, εκεί που είναι Γκρίκα Ψάθα, όλα αυτά έχουν ενωθεί. Mm-hmm. Και βλέπεις, ας πούμε, μου λένε πότε θα μπουν τα φώτα.
Εμείς έχουμε πληρώσει και για τα φώτα, τώρα είναι δύο υπηρεσίες. Μία πληρώνεις τη ΔΕΔΙΕ και μετά περιμένεις πότε η ΔΕΗ θα σου εγκρίνει τα, είναι άλλη υπηρεσία, τα συμβόλαια για να σου δώσουν το ρεύμα. Ως εταιρεία που θα συνδευληθείς για να σου δίνει ρεύμα. Έχουμε σε αυτά, παράδειγμα, έτσι, σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα χρόνο είχαμε περίπου σε εκκρεμότητα τα φώτα στο καλμπάκι εδώ που στρίβει, που είναι και το μουσείο και που είναι και το... Με τη Βελά. Με τη Βελά. Τώρα έχει ρεύμα. Αλλά αργούν πολύ ή απάνω, ας πούμε, στις ρωσίδες απάνω. Τα Γιάννη είχαν συνδεθεί, η Άρτα είχε αργήσει. Όλα αυτά είναι θέματα που καθυστερούν, ενώ παλιά, εγώ θυμάμαι, αυθημερών γινόταν. Νιάρχο, πότε θα ολοκληρωθεί? Η Νιάρχο στα οργανογράμματα που έχει. Βλέπετε ότι το ένα το κομμάτι θα τελειώσει. Δεν θα αρχίσει να παραδίδεται τμηματικά, κύριε Καχρημάνη, στην κυκλοφορία θα δοθεί. Εγώ πέρασα σήμερα που όταν ήρθα εδώ, είδα τα φώτα. Κοιτάμε, βλέπετε κι εσείς τώρα, ότι μέχρι το νοσοκομείο από την Παιδινή ελάχιστα θέλει για να τελειώσει όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Κάναν και τις γραμμές τις άσπρες μέσα. Γίνονται ένα κομμάτι, δεν έχει γίνει ακόμα. Και επίσης έχουμε βάλει τα φώτα, έχουμε πληρώσει και έχουμε υπογράψει και τα συμβόλαια με τη ΔΕΗ. Έτσι είδατε και φωτισμό πέρα στην αρχή που είχαμε φτιάξει το φωτισμό μόλις μπαίνεις στην οδό που είναι το μαγαζί που πάνε τα παιδιά. Και που είναι τα τζάμπο. Τα τζάμπο. Έχει φωτισμό, πέρασα εγώ απόψε. Και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Γίνεται και ο ανισόπεδος, άρχισε και γίνεται. Γενικά είναι σε πλήρη λειτουργία όλες οι εργασίες στην Νιάρχο. Αλλά είναι ένας δρόμος που... Σίγουρα αλλάζει τα πράγματα, αλλάζει την εικόνα της και πόλης, μαζί, κύριε Καχρημάνη. Σκεφτείτε πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, και κέντρο έρευνας και τεχνολογίας. Και θα το πω έτσι, και μετά μια ολόκληρη τεχνόπολη που θα γίνει στην περιοχή. Είμαστε, γιατί έρχεται και το κέντρο έρευνας της Κρήτης, γιατί θα το επιβλέψουμε εμείς σε βιοιατρικά θέματα. Κάνει και αυτό χτίριο που είναι το εργοτάξιο το δικό μας, που είναι το παλιό τεχνολογικό κέντρο δίπλα. Έργο το οποίο μαζί, αν θέλετε, και με τους κόμβους που γίνονται στο κέντρο ήδη της πόλης και σε άλλα σημεία και στην έξοδο προς το αεροδρόμιο, κύριε Καχρημάνη, σίγουρα θα αλλάζουν την εικόνα της πόλης, πραγματικά. Τώρα έχει αρχίσει και ο ποδηλατόδρομος, γιατί εδώ είναι άσπρος ακόμα ο δρόμος. Αρχίζουν κάνουν ειδική άσφαλτο για το ποδηλατόδρομο προς το κόκκινο, να ξεχωρίζει από την άσφαλτο που είναι για αυτοκίνητα. Και μια και είπατε και για ποδηλατόδρομο, στο παραλίμνιο μέτωπο τι γίνεται? Είχαμε και μια σύσκεψη τις προηγούμενες μέρες. Σύσκεψη πήγε καλά, δεν, πάρα πολύ καλά. Είδα πολύ διαβασμένος από το Υπουργείο που έδιναν σωστές απαντήσεις. Στο μήνα πάνω θα έχουμε μια δεύτερη σύσκεψη. Μάλιστα. Για να πάμε σε ενδεχομένως, κύριε Καχρημάνη, στην λογική της αλλαγής οριοθέτησης, έστω και κατά περιπτώσεις, ας πούμε, σε κάποια τμήματα. Να σας πω ένα απλό τώρα. Όταν μιλάμε για λογκάδες βασιλική και κομμάτι από την Καστρίτσα, γιατί αν περάσει το νερό μια φορά στα 10 χρόνια? Αυτά είναι γεωργικός κλήρος. Αν πας επί τόπου, θα δεις ότι όλα αυτά είναι σπαρμένα. Συζητάμε από ανθρώπους που πέρασαν χωρίς να βάλουν το μυαλό να βουτήξουν τη σκέψη στο μυαλό που βάζαν τα όρια. Να πάνε να δουν πότε φυτεύουν. Ξέρουν ότι αυτά τα περισσότερα τα παραχωρημένα σήμερα σε αυτές τις περιοχές είναι μέσα στη λίμνη τη σημερινή, μετά που έγινε η λίμνη σαν μεγάλη δεξαμενή ποτίσματος. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι από τους λογκάδες, οι οποίοι κάποτε δίναν και τα καρπούζα στην περιοχή μας. Κάποτε. Τα όλα είναι μέσα στη λίμνη σήμερα. Αλλά παράγουν τριφύλια, μυδική, παράγουν καλαμπόκια και παράγουν και πολλά κυπευτικά. Όλα αυτά όμως, αν ισχύσουν αυτά που λένε, θα τους πετάξουν έξω και θα υπάρχει έκθεση. Δεν τα σκέφτονται πολλές φορές κάποιοι που παίρνουν πρωτοβουλίες χωρίς να σκέφτονται. Μετά, κάθε φορά τάζουν στην περιοχή του Μάτσικα ότι θα τακτοποιήσουν αυτοί εκεί που έχουν από εκτάσεις οι οποίοι δόθηκαν
μποστάνια τότε σε ακτήμονες με τίτλους ότι θα χτίσουν κι αυτοί έστω με μικρότερο ποσοστό. Αυτό δεν είναι να το λες στις εκλογές και μετά να ξεχνάς. Πρέπει να είσαι σταθερός στις απόψεις σου και να βρεις έναν τρόπο και τη δουλειά σου να κάνεις, αλλά και αυτοί να μην αδικηθούν. Αυτά είναι απλά πράγματα. Γίνεται συζήτηση για τη συζήτηση. Το έργο του οδοφωτισμού μελέτη για το Δήμο Ιεννητών που βρίσκεται, κύριε Καχρημάνη. Όλα προχωράνε. Μάλιστα. Λιστό ξεφασκίας. Αυτό προχωράει. Μάλιστα. Θα προχωρήσουν πολύ περισσότερο, φαντάζομαι, τους επόμενους μήνες. Να έχουμε και κάτι πιο χειροπιαστό. Σίγουρα προχωράνε. Κοιτάξτε, πολλές φορές δεν μιλάω τι κάνω. Γιατί εδώ κάποιοι τραβάμε το κάρος στον ανήφορο και κάποιοι τραβάνε το κάρος στον κατήφορο. Πρέπει να φτάσουμε. Όταν φτάσουμε στην κορυφή, τότε θα μιλήσω. Μάλιστα. Είναι πολύ ο πολιτικός ο χρόνος μέχρι τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για τον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κοιτάξτε, εγώ τώρα συνειδητοποίησα ότι πρέπει μέχρι τον Ιούλιο να φτιάξουμε ψηφοδέλτιο. Άλλοι έχουν αρχίσει και τρέχουν. Εγώ δεν έχω τρέξει, γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά. Και πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν. Για να προχωρήσουν, όλα θέλουν δουλειά. Πρώτα η δουλειά και μετά και οι εκλογές. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά, κύριε Καχρημάνη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.